Αυτή είναι μια αυθεντική ιταλική καρμπονάρα με γκουαντσιάλε. Και αυτή εδώ με α5 γουάγκιου. Και σήμερα θα μάθουμε αν αξίζει να αντικαταστήσουμε τη βάση μια ιταλική αυθεντική καρμπονάρα με γουάγκιου. Ιδανικά θέλουμε νούμερο 6 σπαγκέτι, αλλά εγώ προτιμώ ταλιατέλες. Ανοίγουμε μάτι. Παίρνουμε αυγά, ναι το βίντεο γυριστήκε τότε δεν έχουν λήξει. 200 γραμμάρια ιταλικό πεκορίνο ή παρμεζάνα και φυσικά το γκουαντσιάλε. Πω πω δε σομορφιά είναι σαν το χοιρινό γουάγκιου. Το οποίο προέρχεται από το μάγουλο του γουρουνιού. Οπότε μαγειρεύουμε σε ψηλή φωτιά για να βγάλει όλο το λίπος και να γίνει απίστευτα τραγανό και νόστιμο. Μετά τα βγάζουμε στην άκρη και κρατάμε το λιπάκι μας για τη σάλτσα. Για την οποία θέλουμε κροκάδια αυγού και πεκορίνο τριμμένο. Δεν με νοιάζει να τριφτεί, και όταν γίνεις σαν πορτοκαλί κουράδα, ακριβώς έτσι είσαι έτοιμος. Αμακάτευε ρε μικρός πεκόρινο! Μακάτευε, θα κολλήσουνε! Μπράβο! Οπότε αλατάκι μέσα στο βράστο νερό και πετάμε το μακαρόνι. Βράζουμε 1-2 λεπτά λιγότερο από όλες τις συσκευασίες και στην περίπτωση μου λέει 6, οπότε το βγάλα στα 4,5. Κράταμε μια κούπα αμυλούχο νερό, πιπέρι στη σάλτσα. Μακαρόνι στο τι κάνουμε λίπος. Μέσα σάλτσα, μέσα αμυλούχο νερό, ανακάτεψε καλά και έτοιμος. Απλά πρόσεχε, δες το σε χαμηλή φωτιά και προσεκτικά για να μην γίνει σαν ομελέτα το αυγό. Εννιά μισή στα 10. Top. Πέτρε τζίκι σε γα... Για σας έφερα τον Γκόγια εδώ πέρα για να κάνω... Τι μου έφερες εσύ. Πηγαίνω λίγο να καθαρίσω να το κάτι. Θα κάνουμε μια wagyu carbonara. Καθώς βάζουμε wagyu στα πάντα. SRF wagyu American lab steak. Υπέρτατο να ξέρετε. Και το ερώτημα είναι, η καλύτερο wagyu τελικά ή guanciale. Για να δούμε. Δυνατή φωτιά. Δυνατή φωτιά. Πόσους κρόκους θες? Θα παίξουμε ένα 4-2 αναλογία. 5-2. Δύο ολόκληρα αυγά, 4 κρόκους. Ανάλογα. Ό,τι αγαπάει ο κύριος Θεοτοκάς. Ναι, μάλιστα. Δίκροκο! Τι λες ρε! Δίκροκο! Δίκροκο! Λακίου! Κι αυτό δίκροκο, ε! Κι αυτό! Έχουμε 3-4 δίκροκα αυγά, μάγκες! Παρμεζάνο, ριτζιάνο! Ξέρεις να τρίβεις. Ναι, ναι. Ανακάτεψε το προσεκτικά, μην τα κάνεις λίμπα όλα, σε παρακαλώ. Ένα γρήγορο πικ μέσα στην κατάψυξη του Κόγια. Αυτή είναι η κατάψυξη, μάγκες. Δες εδώ. Ο Μπριζολάκιας. Μπριζολίτσα τώρα. Δούμε τι έχουμε. Και τσεκάρετε λίγο επειδή το ξέρω το συγκεκριμένο κομμάτι. Παναγία μου! Έχει πολύ καλή μαρμάρωση, δες εδώ. Για τον λόγο του ότι θέλουμε να βγάλουμε όλο το λίπος, θα τα ρίξουμε πριν κάψει καλά. Πριν κάψει, αλλιώς μετά είχαμε. Ομύρισε κατευθείαν. Τι είναι αυτό? Ναι, πολύ καλό. Αυτό θα το πω. Γιατί έχει αλάτι τρούφα. Στο συγκεκριμένο βέβαια, επειδή δεν θέλουμε να επηρεάσουμε πολύ τρούφα, πολύ αλάτι. Κρυστάλ. Φορτωμένο το τραπέζι μόνο με κρυστάλ. Τα κρυατάκια νομίζω είναι έτοιμα να τα βγάλουμε. Ας βάλουμε τη γωνία. Λυπάμαι τώρα. Κρούστα κύριε είναι το α και το ω. Όσο πιο καλή κρούστα έχει φτιάξει στο στέικ σου, τόσο περισσότερη γεύση θα έχει. Γι' αυτό άμα πας σε ένα εστιατόριο και σου φέρνουν ένα μπριζολίδι εκεί πέρα και το δεις καφέ, χωρίς κρούστα, ναι αυτό. Στείλ το πίσω μπρο. Στείλ το πίσω, είναι red flag. Έφυγες. Έλα. Για να πόσο είναι μετά, αύριο λε. Γαμώ το. Θα καούμε. Κάτσε το πολύ, έχει γίνει το βάσκα εδώ μέσα. Καλή, αυτό δεν είναι Ιαπωνικό, γιατί είναι έτσι. Πολύ καλό. Για να δούμε ο κύριος Γιαννούμπας. Με τα δυο χεράκια πλένω τα πιατάκια. Γιαννούμπιδης, Γιαννούμπιδης. Like a boss. Τι το δίνεις εδώ έτσι? Έχεις βάλει χρονομέτρα λεπτά για τα μακαρόνια? Θα βάλω 10 τώρα. Θα είναι μέσα το κινητό μου. Το κινητό σου τραβάει βίντεο. Βάλε 10 λεπτά.
τρόμπα, αγόρι μου. Πετουτσίνι, por favor. Por favor. Έλα, δες θερμοκρασία. Πώς το λέω. Ευχαριστώ που μαγειρεύεις στο κανάλι μου, Χρήστο. Θα σου καθαρίσω το σπίτι. Καλά το κάνει. Καλά το κάνει, μπράβο. Εξήντε ρε, να σε φέρω ένα πλατίνο να μου το φτιάξεις. Καθαρίστο. Λοιπόν, κοίμασε ένα πρώτα να δεις αν είναι σωστό στο consistency. Από εδώ και πέρα εγώ βλέπω μόνο. Nope. Πάτω. Νερό τώρα, νερό. Κι άλλο. Να κάτε με τώρα συνέχεια. Είμαι ισχυρογνώμων και πρέπει να λάβω θέση. Εγώ εφόσον φίλε μου κάτσε και μου έχει μαγειρέψει τόσο πολύ σήμερα, δεν θα έκανα παράπονα. Βλέπω νερουλέ. Αυτό δεν το έχει ανακατέψει, δες εδώ πόσο αγχό έχει. Το βλέπω. Κάτσε να λιώσει, είχε να μπλώνω τυρί. Άστε λίγο, άστε σήμερα. Από εδώ και πέρα εγώ βλέπω μόνο. Βλέπω. Μηδέ. Μην κλέβει. Εγώ είμαι καλεσμένος στο κανάλι, εγώ πρέπει να δοκιμάσω το ρόλο. Ρόγε! Θέλω μια καλή μπουκιά και από πάνω. Βάζει ένα τέτοιο. Λέγε, νικάει, καλύτερο από τον Πουενσιάλε. Ναι, ρε. Καλύτερο από την Γνήσια. Ναι. Οι Ιταλοί θα μας κυνηγήσουνε. 1,5 στα 10 φίλε εγώ βάζω, ξέρεις. Πολύ τούμπανο. Πάρα πολύ τούμπανο. Φίλε, είναι άρρωστο. Παναγία. Ναι, είναι πολύ καλύτερο, ρε. Είναι πάρα πολύ καλύτερο. Πέρα το να ξέρετε, άμα θέλει να πειραματιστεί με Wagyu, go for it. Από τα πειράματα που έχεις κάνει, ποιο ήταν το πιο επιτυχημένο μέχρι στιγμής? Η Japanese καρμπονάρα. Με Japanese όπου είσαι πιο καλό. Με Japanese δεν το φτάνει κάτι. Επιτυχία, η Wagyu σίγουρα νικάει. Like, subscribe, τα λέμε στο επόμενο. Bye.